Κέρατα κρυού, Νίκος Λιαρός. Αν δεν γνωρίζεις τον άλλο, δεν μπορεί να σεβαστείς πραγματικά. Γιατί δεν ξέρει τι είναι ιερό για αυτόν. Αυτή τη σκέψη είχε στο μυαλό του ο Μέγας Αλέξανδρος όταν έφτασε στην Αίγυπτο. Είχε ακόμα την έκφραση των Αιγύπτιων για τους Έλληνες. Στη μνήμη του είστε ένας λαός δίχως άσπρη μαλλιά. Και τώρα τι κάνουμε? Τι θέλεις να πεις? Δεν είναι Παλαιστίνη εδώ. Ούτε Γάζα. Σωστά. Δεν υπάρχει διαμάχη μεταξύ μας. Τι εννοείς? Ο Αιγυπτιακός πολιτισμός μας έχει μάθει κι αυτός πολλά. Δεν λέω το αντίθετο. Τότε και οι θεοί τους θα τους σεβαστούμε. Για ποιο λόγο? Γιατί είναι ιερή για τους Αιγύπτιους. Άλλο μάθημα του δασκάλου. Για να μην σεβαστείς το ιερό. Διότι δεν έχει νόημα για σένα. Κι όμως έρθει όταν έχεις διαλάσει. Αλέξανδρε, είσαι στρατηγός. Και στρατηγιστής. Γι' αυτό σκέφτεσαι διαφορετικά. Ετοιμάζει να επισκεφτούμε το μαντίο του Άρωνα. Στην Όαση Σίβα. Ναι, εκεί θα ξαναγεννηθούμε. Αλέξανδρε. Εκεί θα δίνουμε ο γιος του Ιάμωμα. Μα πώς είναι δυνατόν? Με το αδιανόητο. Ο ελληνισμός δεν είναι βαρβαρότητα. Τόμως μας κατηγορούν μερικοί δικοί μας. Ειδικά με τους δικούς μας μην έχει σημασία. Πώς? Θα είναι μαζί μας όταν θα νικήσουμε. Δίχως μας. Οι μεγαλύτερες νίκες είναι αυτές που δίνει χωρίς μάχη στη φιλοσοφία. Βέβαια, η διπλωματία τον ερμήνευσε αλλιώς και πιστεύει ότι δίχως μάχη δεν μπορεί να έχει μάχη. Είναι μια διπλωματική κίνηση. Όχι μόνο στρατηγική. Και ειδική καταγωγή. Στρατήγημα. Και όχι τέχνασμα. Το μαντίο μας περιμένει ήδη.